είναι σημαντική. Ευτυχώς σε βλέπουμε ακόμα θερινό. Καλησπέρα. Τι είναι ο Αντίνος, ναι, τι περιμένουμε. Δεν είμαστε στην παραλία βέβαια σήμερα. Ο Αντίνος είναι μια κακοκαιρία, που, όπως την έχουν ονομάσει μετεωρολόγοι, όπως συνηθίζεται τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο καιρό, η οποία θα μας ταλαιπωρήσει από αύριο και μεθαύριο. Ήδη βέβαια να πούμε ότι είχαμε και τις καταστροφικές καταιγίδες και πλημμύρες στη Χαλκιδική, στην Αυπακτία και την Αχαΐα. Στη Χαλκιδική μάλιστα ήταν και φωνική. Πριν λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε ένα νέο έκτακτο δελτίο για τον Αντίνο. Είναι μια κακοκαιρία η οποία θα επηρεάσει σχεδόν όλη την υπηρετική χώρα. Και για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αύριο Τρίτη από τις απογευματινές ώρες ο Αντίνος θα επηρεάσει το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και πιθανώς πρόσχερα την Κεντρική Μακεδονία. Ενώ από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστούν η Θεσσαλία, η Ανατολική και η Ανατολική Στερεά. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης τα έντονα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα αρχίζουν να εξασθενούν, όμως άλλες περιοχές της χώρας θα υποστούν την ταλαιπωρία που θα φέρει ο Αντίνος και συγκεκριμένα η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Ανατολική Στερεά και πιθανώς η Εύβοια. Από τις απογευματινές ώρες περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων και περιορισμό τους στις Σποράδες και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Όσον αφορά την Αττική, και στην Αττική θα μας επισκεφθεί ο Αντίνος, κυρίως στο δυτικό και στο βόρειο μέρος του νομού, πρόσχερα τη νύχτα της Τρίτης. Άρα το βραδάκι αύριο να περιμένουμε στην Αττική, αλλά γενικώς να έχουμε το νου μας, διότι από ό,τι φαίνεται καλοκαίρι κανονικό φέτος δεν θα κάνει. Η μάνα μου πάντως όταν βλέπει ονόματα πίσω από την κακοκαιρία, έτσι το έχει πια στο μυαλό της, σου λέει υπάρχει κίνδυνος. Αν είναι αβάφτιστο, ναι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται. Είναι μια κακοκαιρία. Να το βαφτίσουμε. Άμα βλέπει όνομα, σου λέει εδώ κινδυνεύουμε. Κάτι συμβαίνει. Να σου πω ότι οι μετεωρολόγοι, πιθανόν να το ξέρει και ο Γιάννης, βαφτίζουν για λόγους επικοινωνίας τα καιρικά φαινόμενα, ακριβώς για να προκαλέσουν την προσοχή της μάμας. Ακριβώς. Τώρα, ίσως το παρακάνουμε. Προσωποποιούν την κακοκαιρία έτσι ώστε να προκαλεί μια αντίδραση και αντανακλαστικά στον κόσμο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Δοσγιάκα. Να σε καλά. Ελπίζω αύριο να μην σε βγάλουμε live με ομπρέλα. Ας το πιθανολογήσουμε. Μακάρι.